5 συμβουλές για να χτίσετε εμείς. Σίγουρα, όσοι ξεκινάνε τώρα το ταξίδι τους στον κόσμο της γυμναστικής, θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα, αφού στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές και διάσπαλες πληροφορίες. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε κάποιες βασικές αρχές. Ξεκίνα από μέτρια προς χαμηλή ένταση και προπονητικό όγκο. Αυτό που συχνά ακούει ο κόσμος είναι η φράση No pain, no gain. Όμως κάτι τέτοιο μπορεί να είναι καταστροφικό για κάποιον αρχάριο, αφού μετά την πρώτη προπόνηση θα νιώθει πολύ έντονο και παραδεδαμένο μυϊκό πόνο. Έτσι, παρόλο που η προπόνηση μέχρι την αποτυχία είναι πολύ ευεργετική για τους προχωρημένους, δεν ισχύει το ίδιο για τους αρχάριους. Έρευνα 8 εβδομάδων έδειξε ότι οι αρχάριοι αθλητές εμφανίζουν σημαντικές προσαρμογές τόσο σε επίπεδο υπερτροφίας όσο και δύναμης, χωρίς να φτάνουν στα όρια. Αντίθετα, μια εξαντλητική προπόνηση για κάποιον αρχάριο θα οδηγήσει σε ένα παραδεδαμένο χρόνο αποκατάστασης και θα μειώσει την απόδοσή του στις επόμενες προπονήσεις. Γι' αυτό ξεκινήστε από χαμηλά και ανεβάστε σταδιακά τα φορτία και την ένταση. Πάρε την πρωτεΐνη σου. Παρόλο που όλοι γνωρίζουμε τη σημασία της διατροφής, υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από την κατανάλωση πρωτεΐνης όσον αφορά την ποσότητα και το χρόνο πρόσληψης. Το πιο σημαντικό όμως είναι να καταναλώνεις αρκετή πρωτεΐνη για τις ανάγκες του σώματός σου μέσα στη μέρα, περίπου στα 1,6 με 2,2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Σύνδετες ασκήσεις όπως squat, deadlift και έλξεις σίγουρα είναι πολύ σημαντικές και βοηθάνε στο χτίσιμο της συνολικής δύναμης του σώματός σου αλλά και της διάπλασής του. Όμως, πριν ασχοληθείς με αυτές τις σύνδετες ασκήσεις, είναι απαραίτητο να αρχίσεις από τα βασικά, ενδυναμώντας και σταθεροποιώντας τους μυς γύρω της αφρός σου. Παράλληλα, πρέπει να δουλέψεις τη σωστή τεχνική και εκμάθηση της κίνησης χωρίς βάρος, πριν αρχίσεις να την εκτελείς. Η χρήση ενός καθρέφτη ή κάποιον να σε διορθώνει σίγουρα θα σε βοηθήσει. Πολλοί κάνουν το λάθος να αγνοούν το κομμάτι των διατάσεων και της ευκινησίας, αλλά χωρίς το σωστό εύρος κίνησης των αρθρώσεων και την πιθανότητα ύπαρξης πολλών βραχύνσεων στους μυς λόγω των προπονήσεων, πολλοί τραυματισμοί και προβλήματα παραμονεύουν, ενώ η απόδοση στην προπόνηση είναι σίγουρα αρκετά περιορισμένη, μιας και το μειωμένο εύρος κίνησης δημιουργεί προβλήματα στην τεχνική και στην παραγωγή δύναμης. Δυναμικές διατάσεις πριν την προπόνηση, σε συνδυασμό με στατικές διατάσεις και τη χρήση κυλίνδρου μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης, σίγουρα θα σας βοηθήσουν. Ζήτα βοήθεια. Η γυμναστική είναι μια ολόκληρη επιστήμη και η εφαρμογή ενός σωστού και εξατομικευμένου προγράμματος είναι πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όταν λείπουν και οι κατάλληλες γνώσεις. Γι' αυτό μη διστάζεις να ζητάς τη βοήθεια και την υποστήριξη από έναν προπονητή για να σε βοηθήσει, έτσι ώστε να σου δώσει κίνητρο να προπονηθείς και να σε αποτρέψει από το να κάνεις λάθη και να τραυματιστείς.